Το φθινόπωρο αναμένεται να μεταφερθεί το υποκατάστημα ΕΦΚΑ της Πτολεμαΐδας στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Το αίτημα που είχε υποβάλει το τοπικό υποκατάστημα εγκρίθηκε από την κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες διαγωνισμού για να προκύψει ο ανάδοχος του έργου. Ο εργολάβος θα πρέπει να διαμορφώσει τους χώρους του διοικητηρίου ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ΕΦΚΑ. Επιτέλους ήρθε η ώρα να πάμε στο καινούριο κτίριο, στο διοικητήριο. Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και να γίνουν οι εργασίες που χρειάζονται για να μπορέσουμε να μεταφερθούμε εκεί. Αφορούν κάποιες εργασίες για το όψη του συστήματος και πρέπει να λειτουργήσουμε απαραίτητα. Το κτίριο μπορεί να είναι καινούργιο αυτά, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες που χρειάζεται προφανώς κάποια διαμόρφωση στις ανάγκες δικού σας. Ναι, πλέον έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός και οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν μαζί με τις εργασίες του ανάδοχου που θα μπει μέσα να τις δύο εργασίες. Υπολογίζουμε ότι μέσα στο φθινόπωρο, πρώτα ο Θεός, θα γίνει μεταφορά μας εκεί. Μιλάμε για κισέ, για κάποια πράγματα διαχωριστικά που θέλετε εσείς και τι είδους εργασίες είναι. Για δίκτυα, για ίντερνετ. Για δίκτυα, ίντερνετ, το όψη και να κάνουμε, γιατί θα βάλουμε κάποια άτομα παραπάνω από τα γραφεία που υπάρχουν μέσα. Θα βάζουμε και άλλα άτομα στα γραφεία. Είναι κάποια σώματα που θέλουμε να βάλουμε για θέρμανση πλέον. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα χώρο να ανοίξουμε ένα παράθυρο σε ένα γραφείο που κάνουμε αυτή την εποχή. Και το πιο λίγο δύσκολο είναι επειδή ο εξαιρεσμός του air-condition του ΙΚΑ δεν είναι αυτόνομα δωμάτια. Τα κομμάτια είναι ενιαίος χώρος, δηλαδή μπαίνει φυσούνα μέσα σε όλα τα γραφεία και μετά διαχείριζεται. Θα πρέπει να μπουν αεραγωγοί δηλαδή. Και να μπουν αεραγωγοί πρέπει να ανοίξουμε κάποιες τρυπούλες εκεί στα γραφεία. Γιατί έργο λέμε, τι ύψος έργου. Το ύψος του έργου είναι γύρω στις 32.000 ευρώ περίπου. Mm-hmm. Έχουν εγκριθεί από τον διοικητή του ΕΦΚΑ και έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, να φτιάξει ο ανάδοχος, να κάνει συνεργασίες. Άρα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και το φθινόπωρο γίνεται μεταφορά. Επιτέλους πλέον να μπούμε στο νέο διοικητήριο. Πόσοι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν εκεί στον χώρο, έχουμε μια εικόνα. Οι εργαζόμενοι από εμάς, εκεί προβλέπεται να μεταφερθεί το τοπικό υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και το αποκεντρωμένο τμήμα ελέγχου του ΠΕΚΑ, Δυτικής Μακεδονίας, στο ίδιο κτίριο εκεί. Και όλα τα άτομα είναι περίπου γύρω στα 20 αυτή τη στιγμή, 21, με προοπτική να είναι παραπάνω. Απλώς το οργανόγραμμα μας έχει παραπάνω άτομα, απλώς το υποκατάστημα αυτή τη στιγμή το προσωπικό είναι λιγότερο. Και θέλω να αναφέρω με την ευκαιρία ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο τοπικό υποκατάστημα, γιατί θα μεταφερθούν κάποια άτομα από το τοπικό στο αποκεντρωμένο τμήμα του ΠΕΚΑ, οπότε θα χρειαστούν και προσλήψεις. Θα μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων πολύ και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή τα παιδιά, οι συνάδελφοι θα υπερβάλλουν αυτούς για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσει να λειτουργήσουμε, να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη.